λίγες εβδομάδες μετά το Πάσχα, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει το γεγονός εκείνο που έλαβε χώρα στην Ιερουσαλήμ, στην πύλη εκείνη που ονομάζεται Προβατική και που ευρίσκεται η Κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά. Εκεί κατέβη το πλήθος πολίτων ασθενούντων. Εκεί ήταν και ένας παράλυπος 38 ολόκληρα χρόνια. Άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε και ετάρασε το είδωρο. Ο ου πρώτος εμάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι, δηλαδή κατά διαστήματα κατέβαινε ένας άγγελος και τάρασε το νερό. Όποιος πρόφτανε και έπεφτε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα από τους ασθενείς, εκείνος θεραπευόταν. Αλλά πώς ένας παράλυπος που δεν μπορούσε να κινήσει τα μέρη του, τα χέρια και τα πόδια, θα μπορούσε να φτάσει στην κολυμβήθρα για να μπει πρόπαση στο νερό και να θεραπευτεί? Περίμενε, εφώνασε, βοήθεια, 38 ολόκληρα χρόνια, αλλά κανείς δεν τον βοηθούσε. Πέρασε μπροστά του ο Κύριος. «Θέλεις υγιής γενέστε», ρωτάει ο Ιησούς Χριστός. Ο ασθενών απεκρίνατο. «Κύριε, προσέξτε τι είπε ο ασθενής, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακούμε το Ιερόν Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να εμβαθύνουμε εις τα νοήματα. Και ακούστε λοιπόν με προσοχή την απάντηση που έδωσε ο άρρωστος. «Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω, ή να όντας ταραχτή το ύδωρο, βάλει με εν την κολυμβήθρα. Κύριε, μου λες ότι θέλω να γίνω καλά. Μα πώς να γίνω καλά, αφού δεν έχω κανένα, ώστε όταν κατέβει ο άγγελος και ταράξει το ύδωρο, να με βάλει στην κολυμβήθρα να γίνω καλά. Και έτσι είμαι καταδικασμένος στην παραλυσία μου. Όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί δεν έχω άνθρωπο». Πώς υπέρασαν 38 ολόκληρα χρόνια μπροστά του? Εκατοντάδες, χιλιάδες, ήταν ένα πολυσύχναστο μέρος εκείνο. Μέχρι και σήμερα, αν πάτε στα Ιεροσόλυμα ποτέ, θα σας πάνε εκεί στην πύλη εκείνη που ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Χιλιάδες άνθρωποι, ένας δεν ευρέθη να ακούσει τη φωνή του. Έλεγε, βοηθήστε με, ελάτε και σε μένα, πιάστε με από το χέρι για να γίνω καλά. Πόσο επίκαιο είναι αυτό το μήνυμα σήμερα. Αυτός ο λόγος που έβγαινε με πόνο ψυχής από τα τρίσματα του άρρωστου εκείνου ανθρώπου, πόσες φορές με πόνο βγαίνει και από τη δική μας ψυχή, από την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Πόσες φορές εγώ, εσύ, εσείς όλοι δεν έχουμε πει, μα δεν έχω έναν άνθρωπο να με καταλάβει. Δεν έχω έναν άνθρωπο την ώρα του πόνου, την ώρα που υποφέρω, την ώρα που έχω μια δυσκολία, την ώρα που θέλω να πω μια κουβέντα. Δεν έχω έναν άνθρωπο. Πόσοι άνθρωποι περνάνε γύρω μας? Πας στην Αθήνα, λόγω χάρη, και περνάνε δίπλα σου εκατοντάδες άνθρωποι. Κανείς δεν σου δίνει σημασία και ούτε τους δίνεις. Και να πεις καλημέρα, θα γυρίσουν και θα σου πούνε, έπαθε τίποτα τούτος. Με ξέρεις και από χθες θα σου απαντήσει. Με γνωρίζεις, γιατί μου πες καλημέρα? Σε μια απρόσωπη κοινωνία, σε μια κοινωνία που ο καθένας είναι κλεισμένος στον εαυτό του, κοιτάζει, υποτίθεται, τον εαυτό του, την οικογένειά του, τα δικά του πράγματα και αδιαφορεί παντελώς για τους άλλους. Σε μια τέτοια κοινωνία βιώνει ο άνθρωπος τραγικά την δαιμονική μοναξιά. Γιατί η μοναξιά είναι προνόμιο των δαιμόνων, όχι των ανθρώπων. Γι' αυτό ο άνθρωπος μας έκανε
έκανε, ο Θεός μας έκανε κοινωνικά όντα για να ζούμε ο ένας κοντά στον άλλον. Η γειτονιά, το σπίτι μας, ο Θεός και ο γείτονας. Τώρα τι κάνουμε, κλεινόμαστε στο σπίτι μας, στο διαμέρισμά μας, στον εαυτό μας, δεν έχουμε επικοινωνία και επαφή με τους άλλους και υπάρχει και μια καινούργια τάση, λόγω χάρη στα χωριά βλέπω και στην περιοχή από που κατάγουμε στην Αρκαδία, αλλά και εδώ στα χωριά τα δικά μας. Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και πάνε στον κάμπο και φτιάχνουν μέσα σε ένα χωράφι ένα σπίτι μόνο του. Δεν θέλουν η Θεσσαλία, δεν θέλουν να με βλέπει κανείς. Αλλά πόσο θα αντέξεις μια χρονιά, δυο κλπ. Στο τέλος θα πεις άνθρωπον πέφω. Έλεγε ένας γέροντας ιερέας παλιά, πολύ σοφός άνθρωπος. Μου έλεγε όταν χειροτονήθηκα κληρικός, «Πάτερ, να σου πω κάτι, είτε χαρά έχεις, είτε λύπη έχεις, αν δεν έχεις έναν άνθρωπο να το πεις και να το μοιραστείς, υποφέρεις». Και μου έλεγε χαρακτηριστικά το εξής, «Βρε παιδάκι, και το πρώτο λαχνό του λαχείου να κερδίσεις, μόνος που θα σκάσεις αν δεν έχεις με κάποιον να το μοιραστείς, αν δεν ανοίξεις το παράθυρο να πεις γείτονα, έχω χαρά, γιατί έχω αυτή την επιτυχία». Πόσο μάλλον όταν είσαι πονεμένος. Πέρασα κάποια μέρα στο νοσοκομείο να δω τους ασθενείς, όπως συχνά πυκνά συμβαίνει. Μου λέει λοιπόν ένας γέροντας ασθενής, «Κάτσε λίγο δίπλα μου, δεν θέλω ούτε να μου δώσουν γλυκά, ούτε να μου φέρουν κάτι, απ' όλα έχω. Θέλω να κάτσει κάποιος δίπλα μου να κουβεντιάσω. Κάτσε», λέει, «δεσπότη μου δίπλα λίγο να κουβεντιάσω». Και κάθισα λοιπόν, όση ώρα ήθελε. «Δεν θέλω να φύγεις», λέει, «κάτσε λίγο, θέλω να πω μια κουβέντα». Όταν συναντάς λοιπόν ανθρώπους και τους κοιτάς στα μάτια, περιμένουν από σένα να τους πεις λόγων αγαθών. Αν βλέπεις έναν άνθρωπο, βλέπεις το πρόσωπο του Θεού, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν μας λείπει σήμερα, η κοινωνία των ανθρώπων. Ήρθαμε εδώ να τελέσουμε το μνημόσυνο των κτητόρων αυτού του ναού και γενικά όλων των ευεργετών. Κυρίως όμως των αηδήμων Εμιλιανού και Σταυρούλα Σκούλα, δύο ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι άφησαν τα πάντα σε αυτή την πόλη ως ευεργέτες μεγάλοι και στους ανθρώπους που πονούσαν, που υπέφεραν, που είχαν οποιοδήποτε πρόβλημα. Το μακαρίτι τον Εμιλιανό δεν τον γνώρισα, γιατί δεν είχα έρθει ακόμα εδώ όταν έφυγε για τον ουρανό. Αλλά η Αΐνη στη σύζυγός μου, η Σταυρούλα, την οποία εγνώρισα, ήταν μια ευλογημένη ψυχή, όπως βεβαίως και ο σύζυγός της, και η οποία τον άνθρωπο έβλεπε στα μάτια. Τον άνθρωπο κοίτασε τον πονεμένο. Τον άνθρωπο κοίτασε τον αδικημένο και έκανε, εκτός βέβαια από τα φανερά, να χτίσουν εκκλησίες, να ευεργετήσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την κοινωνία, έκανε και αφανείς ευεργεσίες που τις ξέρουν εκείνοι που ευεργετήθηκαν και κάποιοι άλλοι που έτυχε να μάθουν. Δεν το επεδίω και η Αΐνη στη Σταυρούλα να μάθουν τις ευεργεσίες της οι άλλοι, αλλά όπως και να το κάνουμε, έλεγε ο Απόστολος σήμερα του Θεού, που διάβασε ο Ψάλτης, ότι εκοιμήθη η Ταβιθά, μια ευλογημένη ψυχή, μια νέα κοπέλα, διαβάζοντας στις πράξεις των Αποστόλων, και έκρεαν όσοι ευεργετήθηκαν και έγινε συνοστισμός στην κηδεία της. Πήγαιναν λοιπόν όσοι είχαν απολαύσει τα αγαθά της και την αγάπη της και έκαναν
γιατί φεύγεις, είσαι η ευεργέτης μας. Και τότε βρέθηκε εκεί ο Απόστολος Πέτρος και όταν είδε αυτή τη συγκινητική και συγκλονιστική κατάσταση και ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί γιατί οι πονεμένοι άνθρωποι έκλαιαν για την ευεργεσία και πονούσαν γιατί έφευγε η ευεργέτης του, έπιασε την Ταβιθά από το χέρι και της είπε «Ταβιθά, ανάστη, σήκω» και εκείνη ανέστη και χάρισαν όλοι και πανηγύρισαν γιατί έβλεπαν εκείνη που τους εβοήθησε να είναι πλέον σώσα και να περπατάει ανάμεσά τους. Επειδή έχει πολύ μεγάλη σχέση αυτή η υπόθεση των ευεργεσιών και της συμπαραστάσεως στους ανθρώπους με αυτό που λέγει και το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα το άνθρωπο που έχω, θα σας πω και μια άλλη συγκλονιστική ιστορία πραγματική που ευρίωσα όταν ήμουν ακόμα ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωνίας. Εκοιμήθη η Ιγουμένη της Μονής Ελώνης. Αν έχετε ακουστά εδώ να είναι κοντά στον Αιωνίδη. Όταν λοιπόν πήγαμε να διαβάσουμε την εξόδιο ακολουθία, μαζεύτηκε τόσο πολύ κόσμος και έκλαιαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που εμείς δεν ξέραμε το γιατί. Υποπτευθήκαμε. Ήταν όσοι είχαν ευεργετηθεί από εκείνη τη γυναίκα, από εκείνη την ψυχή και έκλαιαν και θρυνούσαν. «Πού μας αφήνεις, είσαι η μάνα μας, πού πας, γιατί φεύγεις, εμένα με πρίκησες», έλεγε μια κοπέλα, «αλλιώς δεν θα παντρευόμουν. Εμένα με βοήθησες να γίνω καλά», έλεγε ένας άλλος, «αλλιώς θα είχα φύγει από τον κόσμο αυτό και τόσο άλλο». Βλέπετε, ο Θεός επιτρέπει κάποια στιγμή να φαίνονται τα αγαθά έργα. Όχι γιατί τα έχουν ανάγκη εκείνοι που τα έκαναν, δεν έχει ανάγκη λογουκάρι η Σταυρούλα και ο αείμνηστος σύζυγός της Εμιλιανός να μάθει ο κόσμος ότι έκαναν αγαθοεργίες, αλλά το επιτρέπει ο Θεός για να μάθουμε εμείς ότι πρέπει να τους μιμηθούμε, ότι πρέπει να κάνουμε αγαθοεργίες, ότι πρέπει αυτά που έχουμε να τα μοιραζόμαστε με τους άλλους. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Όποιος κρατάει τα πράγματα του για τον εαυτό του, αυτός λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι κλέφτης. Διότι δεν έχουμε τίποτα για μας. Δεν μπορεί να έχω εγώ να τρώγω και ο άλλος να πεινάει. Δεν μπορεί εγώ να έχω χαρά και ο άλλος κάτω από το διαμέρισμά μου να έχει κηδεία και εγώ να χορεύω από πάνω και αυτός να πονάει. Δεν μπορεί ο γειτονάς μου να είναι άρρωστος και να υποφέρει και εμένα να μην με νοιάζει. Δεν μπορεί να βλέπω έναν άνθρωπο να οδυνάται στον δρόμο και να περνάω δίπλα του και να μου λέει η συνείδησή μου ότι είσαι εντάξει προχώρα. Αδελφοί μου, είναι ανάγκη να εκφράζουμε τα αισθήματα της αγάπης μας ευκαίρως ακαίρως, ιδιαιτέρως σήμερα. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον άνθρωπο της αγάπης. Έχει ανάγκη από αγάπη. Η αγάπη ευεργετεί, γιατί είναι δύναμης εφευρετική. Και αν αγαπάς, ξέρεις πώς θα βοηθήσεις. Ο φιλόσοφος Διογένης, στην αρχαία Αθήνα, πήρε ένα φανάρι μεσημέρι και έψαχνε στον δρόμο. Του λέγανε, «Γιατί ψάχνεις?» «Άνθρωπο ψάχνω», έλεγε. Τρελάθηκε, είπα. «Τι λες, Χριστιανέ, άνθρωπο, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται, πώς περνάνε δίπλα σου?» Και εμείς λοιπόν το ίδιο ίσως θα μπορούσαμε να λέμε. «Άνθρωπον θέλω, πόσοι περνάνε δίπλα μας, άνθρωπο θέλω». Και ένας γέροντας, διαβάζοντας στο γεροντικό, έφυγε από το ασκητήριό του κοντά στην Αλεξάνδρεια, κατέβηκε στην πόλη και είχε κοντά του ένα καλογέρι του, ένα καλογεροπέ.
περπατούσαν στην Αλεξάνδρεια στο δρόμο, μια πολύ άνθρωπη πόλη τώρα, σαν να περπατάς στο κέντρο της Αθήνας ή σε μια άλλη ευρωπαϊκή μεγάλη άλλη πόλη. Λέει ο γέροντας, ρε παιδάκι μου, έναν άνθρωπο να μην βλέπω, σκέφτεται το καλοκαίρι. Τάκας ο παππούλης, γέρος, πάνε παρακάτω. Ρε παιδάκι μου, του λέει, έναν άνθρωπο δεν βλέπω. Παππούλη, είσαι καλά, του λέει, για κοίταξέ με. Σε κοιτάζω, λέει, καλά είναι. Παππούλη, δεν βλέπεις γύρω μας, περνάνε άνθρωποι, σαν τα μυρμήγκια είναι δίπλα μας. Βρε παιδάκι μου, που ξαναλέει ο γέροντας, κατάλαβες τι θέλω να σου πω, άνθρωπο δεν βλέπω. Γύρισε κανείς να μας κοιτάξει, του λέει. Γύρισε κανείς να γελάσει. Γύρισε κανείς με τη ματιά του να μας δείξει ότι μας αγαπάει. Μόνοι μας περπατάμε. Κανείς δεν νοιάζεται για μας. Αδελφοί μου, αφήστε την καρδιά σας να αγαπάει. Αφήστε το στόμα σας να λέγει λόγους αγάπης. Αφήστε τα μάτια σας να κοιτάνε τους άλλους με αγάπη. Ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, το λέμε με τη ματιά μας, δεν λέει ο λαός. Και το πρόσωπο είναι σπαθί, πάλι λέει ο λαός. Αφήστε το πρόσωπό σας, το χαρούμενο, να δίνει χαρά στους άλλους. Μπορεί να μην έχουμε να τους δώσουμε τίποτε άλλο. Μπορούμε να τους δώσουμε όμως την αγάπη μας. Τι κάνεις, καλή σου ημέρα να του πεις. Είμαι και εγώ εδώ, μη φοβάσαι. Είμαστε όλοι μαζί. Σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να έχετε την ευλογία του Θεού. Και πάντοτε, επειδή όλοι σας είσαστε άνθρωποι της αγάπης, να έχετε κοντά σας και ανθρώπους της αγάπης. Και ποτέ να μην βρεθείτε στη δύσκολη θέση να πείτε, Κύριε, άνθρωπον που κρέπω. Αλλά να λέτε, σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί δίπλα μου έχω ανθρώπους ευλογημένους.